Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Κυπρέος και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη hands-on review, στο οποίο πρόκειται να γνωρίσουμε το νέο εκπληκτικό mid-ranger της Realme, το οποίο δεν είναι άλλο από το Realme 12 Plus. Μία συσκευή η οποία έρχεται να μας μαγέψει τόσο με το performance όσο και με την εκπληκτική εξωτερική της εμφάνιση. Άλλωστε η Realme είναι ένα brand που έχει μάθει να πρωταγωνιστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα με συσκευές που όχι μόνο είναι ικανές σε επίπεδο απόδοσης αλλά παράλληλα είναι και εξαιρετικά οικονομικές. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας στον κόσμο του Realme 12 Plus, ξεκινώντας φυσικά με τι άλλο, με το unboxing του. Ξεκινάμε τώρα με το unboxing, να δούμε τα περιεχόμενα του κουτιού και φυσικά να πάρουμε μια πρώτη εικόνα από τη συσκευή. Φυσικά έχουμε εδώ τα γνωστά χρώματα της Realme, είναι το κίτρινο και το μαύρο όπως πάντα. Ξεκινάμε λοιπόν εδώ να δούμε τι μας επιφυλάσσει. Έχουμε φυσικά ένα μήνυμα όπως πάντα το οποίο μας καλωσορίζει στην οικογένεια της Realme. Εδώ λοιπόν έχουμε μία πολύ χρήσιμη θήκη, να τη βγάλω και δύο λεπτά να την δείτε. Είναι μία χρήσιμη θήκη σιλικόνης, εδώ μπορεί να την δείτε. Φυσικά απαραίτητη, δεν το συζητάμε. Εδώ είναι το χαρακτηριστικό πινάκι, μπορείτε να το δείτε εδώ, για την εισαγωγή της κάρτας SIM. Και εδώ είναι και κάποια συνοδευτικά manuals και εγχειρίδια χρήσης. Τώρα λοιπόν θα εστιάσουμε στη συσκευή και έτσι θα πάρουμε μία πρώτη εικόνα από την εξωτερική της εμφάνιση και τον ομολογουμένως πολύ ιδιαίτερο σχεδιασμό της. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι η Realme φημίζεται για το εξαιρετικό design των προϊόντων της και το Realme 12 Plus σίγουρα δεν αποτελεί την εξαίρεση στον κανόνα. Μπορώ εδώ λοιπόν σε πρώτη φάση να διακρίνω ένα vegan leather υλικό στο πίσω τμήμα. Είναι πάρα πολύ όμορφο στην υφή και μου αρέσει πάρα πολύ και το design. Εδώ βλέπω μεταλλικές λεπτομέρειες, μπορείτε να τις δείτε εδώ πέρα. Εδώ είναι το αρκετά επιβλητικό θα έλεγα κάμερα setup και το σημαντικότερο είναι ότι κοιτάξτε εδώ πόσο ελάχιστο πάχος έχει, ενώ σε πολλές συσκευές έχουμε δει το κάμερα setup να εξέχει, εδώ πέρα στο Realme 12 Plus είναι με μία λέξη φανταστικό. Κοιτάξτε εδώ πόσο λεπτό είναι. Πραγματικά εξαιρετική δουλειά από το σχεδιαστικό team της Realme. Έχει πάρα πολύ ωραίο grip από ό,τι μπορώ εδώ να παρατηρήσω σε πρώτη φάση και φυσικά είναι εμπνευσμένο από, όπως μας ανέφεραν και άνθρωποι της Realme, είναι εμπνευσμένο από τα Lux ρολόγια, δηλαδή ο σχεδιασμός του παραπέμπει σε ένα αρκετά πολυτελές ρολόι. Πραγματικά πρωτότυπο, όμορφο και αρκετά στιβαρό θα έλεγα κιόλας σε πρώτη βέβαια φάση. Θα το δούμε και στη συνέχεια και πιο αναλυτικά. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά. Εδώ έχουμε έναν SuperVOOC φορτιστή στα 67W και εδώ λοιπόν έχουμε το καλώδιο σας για τη φόρτιση, τα υψί εδώ πέρα μπορείτε να το δείτε για τη φόρτιση και για τη μεταφορά των δεδομένων. Σε γενικές γραμμές, πραγματικά η πρώτη εντύπωση είναι άκρος θετική και δείχνει ότι πραγματικά η Realme έχει κάνει εξαιρετική δουλειά στο κομμάτι της εξωτερικής εμφάνισης και του σχεδιασμού. Θα προχωρήσουμε όμως τώρα και θα δούμε και πιο αναλυτικά τις εκπλήξεις που κρύβει το Realme 12 Plus στα υπόλοιπα τμήματα του review που σας έχω ετοιμάσει. Όπως σας ανέφερα και στο unboxing πριν από λίγο, η συσκευή είναι πανέμορφη εμφανισιακά. Σε αυτό άλλωστε έχει βάλει το χεράκι του ο γνωστός σχεδιαστής Olivier Saveo, ο οποίος έχει πραγματικά ενσωματώσει την αισθητική ενός πολυτελούς ρολογιού σε ένα smartphone. Και πραγματικά δεν σας κρύβω ότι το Realme 12 Plus εκπέμπει μία μοναδικότητα τουλάχιστον στο κομμάτι του σχεδιασμού. Αρκετά κομψό, elegant φυσικά και πάμε λίγο να το εκκινήσουμε
να κάνουμε ένα power on εδώ. Να πούμε κάποια πράγματα για τον button orientation, να δούμε πού είναι οι υποδοχές του. Εδώ στη δεξιά πλευρά υπάρχει το power on off button, τα volume rockers για την αυξομοίωση της έντασης του ήχου. Πάμε στο επάνω τμήμα. Audio input jack στα 3,5 mm audio input jack, πολύ καλή επιλογή για τους λάτρεις τους πιο παραδοσιακούς. Με το πάλι ηχείο Type-C θύρα εδώ και εδώ είναι το tray για την εισαγωγή της κάρτας SIM. Με πάχος μόλις στα 7,8 mm και πλάτος στα 7,4 cm, δεν χρειάζεται να πούμε ότι το Realme 12 Plus είναι μία συσκευή η οποία είναι η επιτομή της κομψότητας. Όμως το ενδιαφέρον όλων μας εστιάζεται στο τι έχει ακριβώς το εσωτερικό του. Και ξεκινώντας πρώτα με την οθόνη του, εδώ λοιπόν η Realme είναι εμφανές ότι δεν έκανε εκπτώσεις. Ενσωμάτωσε λοιπόν μία οθόνη AMOLED 6,67 ιντσών με ένα πολύ καλό screen to body ratio, το οποίο αγγίζει τα 87,3%, refresh rate στα 120Hz και HDR10+ υποστήριξη. Τα χρώματα είναι φανταστικά, όπως επίσης και η κύληση. Πραγματικά είναι ultra smooth, μπορεί να βγάλει 16,7 εκατομμύρια χρώματα πετυχαίνοντας το 100% της χρωματικής γκάμας P3. Έχει πολύ καλή απόκριση, πραγματικά ρυθμό δειματοληψίας InstaTouch στα 240Hz, το οποίο βλέπετε εδώ, μπορείτε να δείτε πόσο καλή είναι και η κύληση και αν μη τι άλλο το πόσο πολύ καλή δουλειά έχει γίνει και στο συγκεκριμένο τομέα. 1080x2400 ανάλυση, 20:9 ratio, πυκνότητα στα pixel στα 395 ppi και πολύ καλά brightness levels, τα οποία φτάνουν στο peak τους στα 2000 nits. Πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα και από κάτω από το direct focus του ηλίου, το 12 Plus θα τα πάει εξαιρετικά. Χωρίς αμφιβολία, η Realme έχει επενδύσει πολύ στην οθόνη του 12 Plus και το αποτέλεσμα είναι με μία λέξη φανταστικό. Φυσικά για να έχεις ένα mid-ranger αξιώσεων θα πρέπει να διαθέτεις και ένα αξιόλογο chipset. Και εδώ πέρα η επιλογή της Realme είναι ένα MediaTek Dimensity 7050 με τεχνολογία κατασκευής στα 6 νανόμετρα. Είναι φυσικά octa-core, το οποίο χρησιμοποιεί πολλαπλούς πυρήνες, οι οποίοι άλλοι αναλαμβάνουν την ενεργειακή διαχείριση και άλλοι αναλαμβάνουν να δώσουν ένα σημαντικό boost όποτε το χρειάζεται η συσκευή στις απαιτητικές εφαρμογές. Η GPU είναι Mali G68MC4 και σε γενικές γραμμές αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η συσκευή μπορεί με άνεση να τραβήξει ανηφόρα. Δηλαδή, ακόμη και στο απαιτητικό multitasking νομίζουμε ότι το 12 Plus θα σας βγάλει αστροπρόσωπους και δεν θα συναντήσει κανένα παραμικρό πρόβλημα, καθώς το lag είναι μία λέξη η οποία δεν βρίσκεται ευτυχώς στο λεξιλόγιο. Χωρίς κολλήματα λοιπόν και με πολύ καλή απόκριση, η Realme πρόσεξε και αυτό το κομμάτι ιδιαίτερα. Άλλωστε, για να έχεις ένα mid-ranger αξιώσεων θα πρέπει να επενδύσεις σε ένα πολύ καλό chipset και πράγματι βγάζει και σταθερότητα και αξιοπιστία η λύση της MediaTek από όσο μπορέσαμε να διαπιστώσουμε, χωρίς φριζαρίσματα και lag όπως σας ανέφερα και πριν. Το octa-core chipset υποβοηθείται από διάφορες εκδόσεις μνήμης. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε την έκδοση των 12 GB RAM, τα οποία φυσικά μπορούν να αυξηθούν με την δυνατότητα για virtual RAM. Μπορεί να πάρει η συσκευή άλλα 4 GB και έτσι λοιπόν να αποκτήσετε ακόμη περισσότερη RAM σε περίπτωση που την χρειάζεστε. Αν μη τι άλλο, η RAM είναι υπεραρκετή για να τρέξει και τις περισσότερες εφαρμογές. Αξίζει να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και εκδόσεις στα 8 και στα 6 GB RAM. Αυτή τη στιγμή έχουμε τη μεγαλύτερη έκδοση στα χέρια μας, η οποία είναι στα 12 GB και βλέπετε, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε και εδώ, παίρνει άρα 4 GB, φτάνοντας ουσιαστικά στα 16 GB, εκμεταλλευόμενο ουσιαστικά την τεχνική της Virtual RAM.
Συνεχίζοντας όσον αφορά τον αποθηκευτικό χώρο, εδώ έχουμε διάφορες υλοποιήσεις στα 128, 256 και 512. Νομίζω ότι τα 512 είναι το πιο ενδεδειγμένο νούμερο για να έχετε απλά το κεφάλι σας ήσυχο, να μην χρειάζεστε να πείτε ότι ουσιαστικά δεν με φτάνει ο χώρος. Παρ' όλα αυτά, αξίζει να τονίσω ότι υπάρχει δυνατότητα για Macro SD. Χρησιμοποιεί Shared SIM Slot και αν μη τι άλλο, είναι μια πρόσθετη λύση σε περίπτωση που αισθάνεστε ότι ο αποθηκευτικός χώρος δεν σας επαρκεί. Φυσικά, καλό το hardware πάντα, αλλά δεν κάνει τίποτα αν δεν συνοδεύεται και από το απαραίτητο software. Και εδώ πέρα η Realme συνδυάζει την δυναμική του Android 14 με το δικό της user interface, το οποίο, αν μη τι άλλο, προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις. Μιλάμε για το Realme User Interface 5 αυτή τη στιγμή. Πολλά customization options για να ορίσετε εσείς τη μορφή της συσκευής, να καθορίσετε πώς θέλετε αυτή να φαίνεται και έτσι ώστε να είναι και προσαρμοσμένη περισσότερο στις δικές σας ανάγκες. Αλλά πέρα από αυτό, διαθέτει αξιόπιστα updates, security updates, το βασικότερο, έτσι. Και αν μη τι άλλο, προσφέρει μια εξαιρετική εμπειρία χρήσης που βλέπουμε ότι ουσιαστικά υπάρχει πάρα πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στο Realme 5 User Interface και στο Android 14 πάνω στο οποίο έχει βασιστεί. Έτσι λοιπόν, και από hardware και από software η λύση της Realme τα πηγαίνει εξαιρετικά. Φυσικά εξυπακούεται ότι κάθε σύγχρονη συσκευή για να μπορέσει να σταθεί στον αφρό, να βρεθεί στον αφρό της κατηγορίας της, θα πρέπει να διαθέτει και ένα αρκετά ικανό camera setup. Και εδώ πέρα μπορούμε να δούμε πόσο πραγματικά τελικά τη δουλειά έχει κάνει η Realme. Στο 12 Plus λοιπόν έχουμε ένα triple camera setup, το οποίο περιλαμβάνει ένα main camera sensor στα 50 MP με διάφραγμα 1.9, 26mm wide φακό, υποστηρίζει optical image stabilization για ακόμη πιο σταθερές λήψεις. Παράλληλα, δίπλα του έχουμε έναν ultra wide φακό στα 16mm, ο οποίος διαθέτει διάφραγμα f2.2, και επίσης έχουμε έναν μακροφακό ο οποίος προσφέρει διάφραγμα στα 2.4 με ανάλυση στα 2 MP. Αυτό που αξίζει να αναφέρουμε σε αυτό εδώ το σημείο είναι ότι πραγματικά η Realme έχει επενδύσει σε πολλά σημεία του κάμερα setup της, και έτσι λοιπόν έχουμε ένα κάμερα zoom διπλό που μπορείτε να το δείτε και εδώ με πολύ καλή ευκρίνεια από ό,τι μπορούμε να δούμε εδώ σε πρώτη φάση. Φυσικά θα το δοκιμάσουμε και καλύτερα. Ουσιαστικά αυτό που βλέπω εγώ και έχω δει με την εμπειρία μου με το 12 Plus είναι ότι η Realme έχει επενδύσει πραγματικά στα πορτρέτα. Τα πορτρέτα είναι φανταστικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι βγάζετε πολύ καλά group portraits. Μπορείτε να κάνετε βιντεάκια τα οποία μάλιστα να προσθέσετε και διάφορα εφέ, και έτσι λοιπόν σε κινηματογραφικό επίπεδο να έχετε μια συσκευή η οποία να σας καλύψει σε οποιοδήποτε έτσι κομμάτι του content creation, εσείς και αν την υποβάλλετε, και σε οποιοδήποτε σενάριο. Σε γενικές γραμμές το σύστημα Snap Portrait είναι εξαιρετικό, καθώς είναι ένα σύστημα το οποίο έχει αναπτυχθεί ειδικά για να διασφαλίσει ότι οι χρήστες μπορούν να καταγράψουν λήψεις με γρήγορο ρυθμό, κινούμενες εικόνες. Εάν βρίσκεστε διαρκώς σε κίνηση, δηλαδή αν τα φωτογραφικά θέματά σας είναι διαρκώς σε κίνηση, είναι μια σίγουρα εξαιρετική περίπτωση. Όπως και άλλες συσκευές που είχαμε δει, όπως δηλαδή με το 12 Pro, έτσι και αυτό έρχεται με κάποια φίλτρα ενσωματωμένα, με κινηματογραφικά μποκέ εφέ και κινηματογραφικούς μποκέ αλγορίθμους που βελτιώνουν έτσι συνέχεια το αποτέλεσμα, έτσι ώστε να δημιουργείται καλύτερα η αίσθηση του βάθους. Αυτό που έχουμε διαπιστώσει είναι ότι γενικώς
το Realme 12 Plus είναι ένα φωτογραφικό κινητό, μπορεί να καλύψει ακόμη και τους λίγο πιο απαιτητικούς χρήστες που θέλουν ίσως ενδεχομένως το κάτι παραπάνω. Μπορείτε να δείτε εδώ τα διάφορα modes που έχει, φυσικά υπάρχει Night Mode, φυσικά εδώ υπάρχει Night Mode για λήψεις όταν το φως απουσιάζει, πορτρέτο, το πορτρέτο είναι αυτό που σας είπα και πριν, η μεγάλη του δύναμη και γενικά είναι γεμάτο από έξυπνους αλγορίθμους που ουσιαστικά παραμετροποιούν και επεμβαίνουν στο φωτογραφικό αποτέλεσμα έτσι ώστε να είναι πιο όμορφο και πιο ταιριαστό με την πραγματικότητα. Εδώ φυσικά έχουμε και μια selfie cam στα 16 MP και τα καλής ποιότητας με φακό 24 mm wide, όπως σας ανέφερα και πριν, βγάζει πολύ καλές group selfies. Είναι αν μη τι άλλο μια πολύ καλή λύση. Όσον αφορά το video recording, εδώ η συσκευή μπορεί να παίξει στα 4K ανώτερη ανάλυση και η εμπρόστια στα 1080p. Χωρίς αμφιβολία, οι κάμερες είναι ένα από τα δυνατά κομμάτια του Realme 12 Plus με πραγματικά εντυπωσιακά αποτελέσματα τα οποία σίγουρα θα ικανοποιήσουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς φίλους του mobile photography. Κλείνοντας φυσικά το review μας πάνω στο εξαιρετικό Realme 12 Plus, δεν θα μπορούσαμε να μην σταθούμε και στην φόρτιση. Η φόρτιση, όλοι γνωρίζουμε το πόσο ζωτικής σημασίας είναι για όλα τα smartphones. Εδώ δεν έχουμε το ευρωπαϊκό σύστημα, αλλά είναι λόγω του, επειδή έχουμε συσκευή που είναι για δοκιμή, φυσικά εννοείται ότι κυκλοφορεί με το ευρωπαϊκό σύστημα φόρτισης. Αξίζει λοιπόν να τονίσω εδώ σε αυτό το σημείο ότι η Realme συνεχίζει την εξαιρετική παράδοση που την θέλει να πρωτοστατεί στο κομμάτι της φόρτισης. Άλλωστε, από τη στιγμή που μια συσκευή είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, θέλουμε να είναι και πάντοτε φορτισμένη και να είναι ετοιμοπόλεμη. Γι' αυτό λοιπόν το Realme 12 Plus διαθέτει φόρτιση στα 67W, όπου φτάνει από το 1 έως το 50% μέσα σε μόλις 19 λεπτά. Πραγματικά εξαιρετικές επιδόσεις και στο κομμάτι της φόρτισης, που είναι σίγουρα ένα από τα ατού της συσκευής της Realme. Κλείνοντας, αξίζει να πούμε και κάποια πράγματα για το κομμάτι της συνδεσιμότητας. Η συσκευή υποστηρίζει Wi-Fi 802.11 A, B, G, N, A, C και X, είναι dual band φυσικά, Bluetooth 5.2, υποστηρίζει όλα τα γνωστά πρότυπα GPS, διαθέτει NFC, φυσικά δεν θα μπορούσε να μην διαθέτει, εννοείται όλα είναι standard πλέον όλα αυτά τα πράγματα στις σύγχρονες συσκευές και η Type-C είναι 2.0. Ολοκληρώνοντας το review μας, αξίζει να σημειώσουμε σε αυτό εδώ το σημείο ότι το Realme 12 Plus είναι πραγματικά μια συσκευή η οποία έχει σχεδιαστεί για να πρωταγωνιστεί. Διαθέτει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που ψάχνει ο premium χρήστης, ο οποίος θέλει μια ικανή συσκευή, η οποία όμως να μην τεινάζει τον προϋπολογισμό, τον οικονομικό προϋπολογισμό του στον αέρα. Με εντυπωσιακά specs, design που πραγματικά τα σπάει, είναι από τις πιο όμορφες συσκευές που έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το Realme 12 Plus πραγματικά με άφησε εκπληκτό. Μια συσκευή η οποία αξίζει και το παραμικρό cent που θα δαπανίσετε για αυτή. Με το κόστος της να ανέρχεται κάπου παραπάνω από τα 400 ευρώ. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω για το Realme 12 Plus, μια συσκευή η οποία αν μη τι άλλο είναι κορυφή στο κομμάτι των mid-rangers και περισσότερα για αυτή θα βρείτε στο αναλυτικό preview μας.